Ακούστηκε ότι πήγα στην αντίπαλη ομάδα και είπα ότι ο Άρης είναι... Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Πρώτα απ' όλα γιατί σέβομαι την προσωπικότητα του Άρη και του κάθε παιδιού. Και μάλιστα όταν ο άλλος είναι 44 χρονών, σε καμία περίπτωση δεν θα έβριζα. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα κάτι τέτοιο. Πηγαίνοντας προς τη μεριά των παιδιών της αντίπαλης ομάδας, είδα τον Γιάννη τον Αϊβάζη και από καθαρά ανθρώπινο ενδιαφέρον το ρώτησα πώς είναι με το χέρι του. Λόγω του ότι είχαμε ατυχήματα στο αγώνισμα και από τη δικιά μας μεριά και από τη δικιά τους μεριά. Με ρώτησε για ποιο λόγο ότι δεν περίμενε να το ψηφίσω. Του είπα δεν το ψήφισα. Μετά με ρώτησε για ποιο λόγο τσακώθηκα, τι έγινε και τσακώθηκα με τον Θάνο και τον Άρη και του είπα ξεκάθαρα ότι ελπισυγνώμη αν είπα κάτι το οποίο σας έθιξε, γιατί στο αγώνισμα είπα έλα Εμίλιε πάρε τον αγώνα για να πάμε σπίτι μας. Σε καμία περίπτωση μου είπε ο Γιάννης ο Αϊβάζης ότι δεν προσβλήθηκε αυτός η ομάδα του. Από εκεί και πέρα το τι μου είπε ο Γιάννης είναι δικό του θέμα. Δεν θα μεταφέρω στην ομάδα μου ή στον Άρη το τι ακριβώς μου είπε. Και τι γνώμη έχει ο Γιάννης Αϊβάζης για τον δικό μας τον Άρη είναι δικό του θέμα. Από το στόμα μου προσωπικά δεν βγήκε καμία βρισιά.